Αυτή την εβδομάδα. Εκτός αν γνωρίζετε κάτι, κυρία Υπουργέ, που το μαθαίνουμε από εσάς. Εγώ. Όχι, μας λείπει τέτοια ώρα. Εγώ μου λείπετε στην πρωινή ζώνη και οι δύο. Το ομολογώ. Έχω εκλεκτικές συμπάθειες. Τι να κάνω δηλαδή. Μέχρι να συντονιστούν και άλλοι φίλοι που θέλουμε να μπούμε λίγο να δούμε τα θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, γιατί είχαμε νωρίτερα και παρουσίαση και για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που μπαίνει σε 30 Δήμους, αλλά. Έχουμε και άλλα θέματα, όπως είναι για παράδειγμα και την επιδότηση ενοικίου. Να δούμε λίγο τα αμιγώς πολιτικά, κομματικά, με μία-δύο ερωτήσεις και μετά να μπούμε λίγο να δούμε τα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ναι, ναι. Να ξεκινήσουμε με το θέμα των τελευταίων εβδομάδων και της εβδομάδας για την απλή αναλογική. Κυρία Κατσίμη, κύριε Σκάλκο, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Η απλή αναλογική, ως γνωστόν, είναι θέμα για μας αρχής. Όμως. Αν εγώ προσωπικά έπρεπε να σκεφτώ το συμφέρον του κόμματός μου, δεν έπρεπε να την κάνουμε. Σας το λέω καθαρά. Εμείς πιστεύουμε ότι το 19 που θα γίνουν οι εκλογές θα έχουμε καταφέρει να ξεδιπλώσουμε όλο το πρόγραμμά μας. Γι' αυτό πήραμε και πολύ επώδυνα μέτρα, όλα μαζεμένα. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να πάρει 5,4 δις μέσα στο πρώτο οκτάμινο. Τότε γιατί ακολουθείτε μια λοιπόν, πολιτική, όπως λένε στελέχη της πολίτευσης, πολιτική δευτέρου κόμματος, κάνοντας αυτή την κίνηση. Είναι λάθος η άποψή τους. Εγώ θα σας πω, σας λέω ότι για μας είναι θέμα αρχών και αρχής. Και να σας πω και κάτι, αυτή η αντιπολίτευση είναι πολύ περίεργη. Διότι από τη μια θέλει συνενέσεις. Λέει ότι πρέπει να πάμε το ευρωπαϊκό τόξο, ως γνωστό, οι δυνάμεις του ευρωπαϊκού τόξου να πάνε όλες μαζί. Και είναι ένας νόμος που επί της ουσίας σε αναγκάζει να κάνει συνενέσεις χωρίς ηγεμονίες και δεν το θέλει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως, και αυτό το οποίο είναι το πιο επικίνδυνο αν θέλετε, είναι το ότι σύρεται το ΠΑΣΟΚ με μια υπόσχεση απατηλή συνεξουσίας στο να μην ψηφίσει αυτό που το ίδιο κατέθεσε πριν ένα χρόνο. Τι εννοώ. Όταν βγαίνει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και λέει επιλέξει όσοι συμπράξουν στην υπερψήφιση των διατάξεων εννοεί δεν θα έχουν το άλοθη της άγνοιας. Προσέξτε ποιον απειλεί ευθέως και ποιος παίρνει και την απειλή. Θα διαπράξουν συνειδητό πολιτικό έγκλημα και δεν θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε ευρωπαϊκές μεταρρυθμιστικές δυνάμεις. Τι εννοεί? Εννοεί και μην περιμένετε συνδιαχείριση της εξουσίας. Αυτό ακριβώς παίρνει το ΠΑΣΟΚ και ενώ η μόνη του πολιτική γραμμή είναι η διαφοροποίηση από τη Νέα Δημοκρατία και για την πολιτική του επιβίωση, αλλά και για την ανασύστασή του και για τη σύμπραξή του με όλες τις πολιτικές αντίστοιχες κινήσεις, δηλαδή του χώρου του, τον ευρωπαϊκό χώρο, εννοώ τους Σοσιαλδημοκρατία, βγαίνει και είναι κατά της απλής. Αλλά κύριε Φωτίου, υπάρχει ένα ζήτημα, το ζήτημα της ακυβερνησίας. Αυτό σας λένε, δεν σας λένε... δεν βρίσκουν τότε γιατί κάποια το άλλα είχανε, για το ΠΑΣΟΚ πάντα μιλώντας. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία όπως έκανε 500 φορές λάθος στις εκτιμήσεις της και στις επίπεδο του τώρα ας πούμε έχει ένα στρατηγικό αδιέξοδο αλλά και στο παρελθόν έτσι. Πιστεύω θα τις ξαναχάσει τις εκλογές. Ναι, αλλά η απλή, απλή αναλογική είναι με το 3% και με τις μεγάλες περιφέρειες χωρίς την κατάδυμηση των μεγάλων περιφερειών. Αυτά, όπως ξέρετε, είναι και ζητήματα τα οποία άπτονται συνταγματικών μεταρρυθμίσεων. Οι μεγάλες περιφέρειες και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, αυτά όλα τα συζητάμε. Και όπως ξέρετε, η απλή αναλογική θα υπερψηφιστεί από αυτή τη Βουλή. Και το αν θα εφαρμοστεί, το πρόβλημα που παίζεται αυτή τη στιγμή είναι αν θα εφαρμοστεί σε επόμενες εκλογές ή στις μεθεπόμενες. Στις μεθεπόμενες θα εφαρμοστεί. Θέλουν, δεν θέλουν. Δεν θα ψηφιστεί. Λοιπόν, τόσο πολύ στην απλή αναλογική. Σας εξήγησα. Και εγώ σας ρωτάω, τίθεται θέμα πραγματικά ακυβερνησίας. Και επειδή λέτε εσείς ότι πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια το υποστήριζε αυτό και πριν το ΣΥΡΙΖΑ η αριστερά. Τόσα πράγματα έχει αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ήρθε στην εξουσία. Έχει αλλάξει, διότι άλλο είναι να είσαι εκτός κυβέρνησης και άλλο να είσαι στην κυβέρνηση. Εσείς δεν το βλέπετε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μην προχωρήσει? Εγώ δεν το βλέπω, θα σας πω γιατί. Έχω πολλές αγωνίες και σας είπα ότι αν με αφήνανε εμένα ως θεανό Φωτίου θα κοίταζα το στενό μου κομματικό συμφέρον. Μπορεί και να ξέχναγα για τις αρχές, αλλά να ξέχναγα και μία μακροπρόθεσμη πολιτική που είναι υποχρεωμένος πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ να χαράξει. Δηλαδή πια,
ότι όταν γνωρίζουν τα κόμματα όλα, της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης, ότι απαιτούνται ευρύτερες συνενέσεις για να κυβερνηθεί η χώρα, ξεκινάνε με προγράμματα. Δεν ξεκινάνε έτσι τώρα, όπως ξεκινάγαμε μέχρι σήμερα, που λέγαμε από τη μια αυτοί που ήταν υποτίθεται η πρώτο μπλόν της εξουσίας λέγανε ψελίζαν μερικά πράγματα προγράμματος και οι άλλοι λέγανε δεν συμφωνούμε με όλα. Ναι, αλλά, κύριε Υπουργέ, αλλά ξεκινάνε με προγράμματα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά κατά εμέ, ναι, κυρία Κατσίνη. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες συνεργαστήκατε. Ναι, δεν πήγατε, ναι, και σε άλλους χώρους να τίνετε χείρα να συνεργαστείτε. Και γι' αυτό σας λέω. Ή το βάζουμε τώρα για το 19, ώστε να δούμε πράγματι αν υπάρχουν συγκλήσεις και θα το δούμε στον δρόμο. Θα υποχρεωθεί το πολιτικό σύστημα. Όχι οι εκκλήσεις ή μάλλον απειλές. Ότι προσέξτε, δεν θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε ευρωπαϊκές μεταρρυθμιστικές δυνάμεις. Τι λέει η απειλή Κουμουτσάκου, λέει στο Πασόκ και στο Ποτάμι, μη μου έρθετε για συνδιαχείριση μεθαύριο, αν τολμήσετε να ψηφίσετε αυτό εδώ το νόμο. Και τι λέει ακόμη περισσότερο. Ότι δεν είμαι σίγουρος ότι θα βγω πρώτος. Αυτό λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ λέω στον, και εμείς λέμε με εντυμότητα στον ελληνικό λαό, εμείς τις εκλογές πάμε για να τις ξανακερδίσουμε. Και αυτό θα φανεί. Γιατί στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Όχι όταν έχουν πάρει τα πιο σκληρά μέτρα. Καλά. Τώρα ωραία, που θα ξεδιπλώσουμε και εμείς όλο το πρόγραμμά μας. Και έχετε αποφασίσει τελεία και παύλα, απλή, αναλογική, χωρίς... Αυτό έχουμε αποφασίσει. Έρχεται ο νόμος αυτή τη Βουλή. Τι να κάνουμε τώρα, να πάμε πίσω για να τα αναποδογυρίσουμε τελευταία μέρα, δεν πιστεύω. Λοιπόν, κυρία Υπουργέ, να πάμε να δούμε τώρα τα του οίκου σας, ενώ του χαρτοφυλακίου σας και όλες αυτές τις παρεμβάσεις που γίνονται με το εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο λέγαμε στην κουβέντα μας εισαγωγικά με την Μαριλά, εγώ το έθεσα, ότι μετά το κοινωνικής αλληλεγγύης και το εισόδημα αλληλεγγύης τώρα, πάλι. Εγώ θα το δω μισοάδιο το ποτήρι. Μένουν άνθρωποι εκτός. Γιατί καλά θα εφαρμοστούν 30 δήμους, πιλωτικά εφαρμόστηκε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά υπάρχουν δήμοι που και εκεί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη αυτά τα λίγα χρήματα. Πολύ σωστά. Γιατί παρατείνεται μέχρι τέλος του χρόνου και γιατί να μην ενταχθούν όλοι οι δήμοι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πρώτον, εμείς ξανασχεδιάσαμε το ΚΕΑ, όπως λέμε εμείς, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Το αλλάξαμε όνομα γιατί πιστεύουμε ότι βαρύγδουπη τίτλοι ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν αντιστοιχούν στα μεγέθη αυτονών των παροχών. Mm-hmm. Είναι μικρομεγαλισμοί δηλαδή. Γιατί όταν πράγματι η Δανία δίνει 3.000 ελάχιστο εγγυημένο στο άτομο και εμείς θα δώσουμε το περισσότερο 200, όπως ακριβώς έδωσε και η προηγούμενη κυβέρνηση, διότι ακριβώς σας είπα και στο διάλειμμα ότι όλο αυτό η εθνική του εφαρμογή θα μας στοιχίσει 900 εκατομμύρια. Άρα έτσι, το 2017 900 εκατομμύρια. 900 εκατομμύρια θα προϋπολογίσει ήδη εδώ στο μεσοπρόθεσμο. Ναι. Η κυβέρνηση θα το προϋπολογίσει για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 20. Μάλιστα. Αυτό. Και να ξέρετε ότι μπορεί να χρειαστεί, αν θέλουμε να το κάνουμε πλουσιότερο, τα 900 εκατομμύρια δεν φτάνουν. Λοιπόν, το ένα λοιπόν στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι, εμείς το ξανασχεδιάσαμε από την αρχή, γιατί σας είπα, κάναμε και λειτουργικές βελτιώσεις και θέλουμε να το κάνουμε πλούσιο. Τρεις πυλώνες ταυτόχρονα, δηλαδή εκτός από το επιδοματικό, που σας είπα, ναι, ότι κατά την άποψή μου είναι μικρό. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι υπηρεσίες. Όσο μπορούμε περισσότερες υπηρεσίες, εμείς πρόθεσή μας είναι και η επιδότηση ενοικίου. Ένα πράγμα το οποίο συζητάμε με τους θεσμούς και έχουν προβλήματα οι θεσμοί, δεν καταλαβαίνουμε γιατί ακόμα, αλλά νομίζουμε ότι στον δρόμο θα τους πείσουμε, διότι πιστεύουμε ότι δεν είναι ισονομία ένας που έχει σπίτι και ένας που δεν έχει σπίτι να παίρνει το ίδιο επίδομα, εισόδημα, ναι, επίδομα εισοδήματος. Λοιπόν, το τρίτο όμως και αποφασιστικότερο που σχεδιάζουμε με την κυρία Αντωνοπούλου είναι το 10% τουλάχιστον των ανθρώπων που θα μπουν σε αυτή την κατηγορία, στο ΚΕΑ, θα έχουν δυνατότητες απασχόλησης. Απασχόληση, επιμόρφωσης για απασχόληση. Πόσοι είναι οι δικαιούχοι περίπου για να καταλάβουμε την κλίμακα? Ναι, κοιτάξτε, εμείς υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στις 700.000 άνθρωποι όταν θα μπει η εθνική εφαρμογή μπροστά και 700. Τώρα υπολογίζουμε 70.000, γιατί το 30 δήμοι είναι το 10% περίπου, λίγο παρακάτω από το 325. Και να πω κάτι,
Δηλαδή, ένα λεπτό, γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί ο κόσμος δηλαδή, που μας ακούει. Άρα, μέχρι το τέλος του χρόνου. Μόνο οι 30 δήμοι. Αλλά και από ακούστε πότε... με. Μισό λεπτό. Ακούστε με. Οι υπόλοιποι 295 συνεχίζουν τα μέτρα της ανθρωπιστικής κρίσης, κυρία Κατσίμη. Εμείς δεν αφήσαμε τον υπόλοιπο πληθυσμό στην τύχη του. Βάλαμε 13 δήμους σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα και οι άλλοι δεν πειράζει. Όλοι οι υπόλοιποι δήμοι, 295, συνεχίζονται τα μέτρα της ανθρωπιστικής κρίσης. Του τέστην, 70 έως 220 ευρώ κάρτα σύντησης, 70 έως 220 ευρώ επιδότηση ενοικίου στον ιδιοκτήτη και 300 κιλοβατόρες δωρεάν σε κάθε νοικοκυριό ρεύμα. Ωραία. Αυτά τα τρία μέτρα, τα οποία τα συνεχίζουμε, θεωρώ ότι όχι μόνο είναι ισοδύναμα του ΚΕΑ, ισοδύναμα του ΚΕΑ, κατά την άποψή μου, αλλά και καλύτερα στοχευμένα. Δεν πείσαμε τους δανειστές ότι το πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης είναι καλύτερο από το άλλο. Όμως, δεν σταματώ να λέω. Προσπαθούμε αυτό το δίχτυ προστασίας να μην γίνει δίχτυ του ψαρά. Δηλαδή να εγκλωβίσει, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, όπως να εγκλωβίσει τα δύναμα στρώματα της ακραίας φτώχειας και να τα μετατρέψει σε μόνιμο πληθυσμό της ακραίας φτώχειας και να αιμοδοτήσει στην πραγματικότητα τη μαύρη τρύπα της μαύρης εργασίας. Διότι αυτό είναι το δίχτυ του ψαρά. Ο εγκλωβισμός στη φτώχεια. Ναι, 700.000 άνθρωποι είναι τεράστιος αριθμός. Είναι τεράστιος αριθμός. Δηλαδή, αν γίνει αυτό, μιλάμε για τεράστιο αριθμό. Δεν είναι... Μα κύριε Σκάλκο, τι να κάνουμε. Αυτή ήταν η κρίση. Ναι, εδώ μας έφερε η ιστορία αυτή. Ξέρετε, είναι από τις μοναδικές περιπτώσεις σήμερα... που συμφωνώ με υπουργό. Δηλαδή, να μην γίνει αυτό που λέτε με τη μαύρη εργασία, διότι αν δημιουργηθεί αυτή η πισίνα, το λέω σχηματικά, των 700.000 προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απόλυτη καταστροφή. Μπράβο. Και εγκλωβισμός και ανθρώπων και απόλυτη καταστροφή. Αυτό είπαμε λοιπόν στους δανειστές, ότι το ελάχιστο εγγυημένο που λέγανε ότι αυτό είναι σωτήριο για την Ελλάδα, όταν έχεις μια τέτοια φτώχεια που αναγκάζεσαι να δώσεις μόνο 200 ευρώ σε έναν άνθρωπο, ενώ μέχρι 200 ευρώ, δηλαδή αν έχει 50 του συμπληρώνεις τα 150, περί αυτού πρόκειται, έτσι. Πρέπει να είναι απόφυτος του Χάρβαρντ για να επιβιώσει. Ενώ με τα μέτρα της ανθρωπιστικής κρίσης που ήταν στοχευμένα, είχε εξασφαλισμένο το ρεύμα του, το νίκη του αν δεν είχε σπίτι, και είχε και 70 έως 220 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειάς του για τρόφιμα. Γι' αυτό επιμέναμε. Λοιπόν, δεν πειράζει, την εμπειρία του προγράμματος της ανθρωπιστικής κρίσης θα την περάσουμε στο ΚΕΑ. Γι' αυτό επιδότηση... θα είναι πιο πλούσιο το ΚΕΑ. Από το 2017 εννοείται. Από την 1η-1η 17. Για όλη τη χώρα από την 1η-1η 17. Τώρα για τους 30 δήμους. Ναι, ναι. Επιδότηση ενοικίου, κύριε Υπουργέ, πότε έχουμε ενάρξει? Όχι, δεν έχουμε ενάρξει. Συνεχίζεται κανονικά στους 295 δήμους, όπως πριν, κανονικά, και πληρώνεται κανονικά το επιδότηση ενοικίου. Τώρα θα πάρουν δύο μαζί. Ναι, είναι για λίγους ανθρώπους, δηλαδή. Αυτό, η καταβολή θα γίνει εντός εβδομάδας ή θα έχουμε? Είναι, κυρία Κατσίμη, για 20.000 οικογένειες δυστυχώς, ενώ οι δικαιούχοι ήταν 60.000 οικογένειες στο σύνολο της χώρας. Άρα έχουμε ένα πρώτο θέμα του προβλήματος της αστεγίας, των δυνητικών, των πιθανών άστεγων, η οποία πρέπει να προσεχθεί και είναι ένα από τα θέματα που άκουσα ότι εξαγγείλατε ότι θέλετε να συζητήσουμε μετά. Όμως, θέλω, κλείνοντας το θέμα του ΚΕΑ, καλώ πρώτον τους Έλληνες πολίτες την Πέμπτη που θα ανοίξει το ΚΕΑ στους 30 Δήμους, και αφού πρώτα πω τις μεγάλες μου ευχαριστίες στο ΕΚΔΑ, το οποίο είναι δημόσιος οργανισμός που εκπαίδευσε τους 30 Δήμους, τους ανθρώπους δηλαδή των 30 Δήμων και τον ΚΕΠ, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που σχεδιάσαμε, η οποία δεν κλείνει ποτέ, αυτό πρέπει να ξέρουν. Δεν χρειάζεται να τρέξουν όλοι, μην τύχει και χάσουν την ημερομηνία. Δεν κλείνει ποτέ, δηλαδή είναι πάντα online. Ανά πάσα στιγμή που στους 6 τελευταίους μήνες διαπιστώνεις, με βάση τα κριτήρια που σου έχουμε πει, ότι είσαι εν δυνάμει ωφελούμενος
του ΚΕΑ, μπαίνεις στην πλατφόρμα και κάνεις έτσι. Άρα, ανά πάσα στιγμή, αυτό να το ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες των 30 Δήμων. Δεύτερον, έχουμε μοιράσει πόρτα-πόρτα το ενημερωτικό υλικό. Συγγνώμη, μπορούν να πάνε σε κάποιο ΚΕΠ να τους βοηθήσει. Βεβαίως. Μπορούν να κάνουν τρία πράγματα. Το ένα είναι να το κάνουν από το σπίτι τους, το δεύτερο είναι να πάνε σε ΚΕΠ και το τρίτο είναι να πάνε στο Δήμο. Στο Δήμο. Έχουμε εκπαιδεύσει το ΕΚΔΑ, σας είπα, δημόσιος οργανισμός. Έκανε μια συγκλονιστική δουλειά εκπαίδευσης όλου αυτού του προσωπικού και του είμαστε ευγνώμονες. Διότι έπρεπε να αλλάξει ταχύτητες, το ένα το άλλο, για να το κάνουμε όλο αυτό. Και βέβαια συνεχίζει το ΕΚΔΑ να εκπαιδεύει τους υπόλοιπους Δήμους, ώστε να είναι έτοιμοι όλοι για 1η-1η-17 για να το κάνουμε. Δεν τα κάνεις αυτά αρπακόλα. Αυτά χρειάζονται μεγάλη προετοιμασία για να δεις τι γίνεται και για να μπορείς να τα αξιολογήσεις. Κύριε Υπουργέ, στους συνταξίους που τους κόψατε το ΕΚΑΣ, εσείς δεν θα έχετε καμία εμπλοκή υπό την έννοια με την μείωση. Εάν ακούσατε αυτό που είπα για τα 200 ευρώ, ναι, καταλαβαίνετε ότι οι συνταξιούχοι που δεν θα πάρουν το ΕΚΑΣ είναι πολύ ψηλότερα, δυστυχώς, από αυτούς που μπαίνουν στο ΚΕΑ. Όμως, το ξαναλέω γιατί συνεχώς παραρμηνεύονται τα σύμπαντα που λέμε εμείς, ψάχνουμε τους τρόπους που θα εξισορροπήσουμε αυτό το πολύ άδικο μέτρο, δηλαδή την κατάργηση του ΕΚΑΣ, το κόψιμο του ΕΚΑΣ, στους χαμηλοσυνταξιούχους. Και αυτό είναι ένα στοίχημα της κυβέρνησής μας. Δεν είναι αλήθεια αυτό που ακούγεται από κυβερνητικά χείλη, δηλαδή ότι δεν είχαμε περικοπή συντάξεων μέχρι 1.300. Έχουμε περικοπή συντάξεων μέχρι 1.300. Καθίστε τώρα. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το πράγμα. Ξέρετε ότι είναι ειδική κατηγορία, το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός και σε αυτό απαντάμε. Ναι. Όλο το υπόλοιπο όμως, όλη η υπόλοιπη ιστορία για το 1.300 αθρηστικά, επικουρικό και κυρία σύνταξη, εμείς δεν, επαναλαμβάνω και επιμένω ότι δεν κόβεται. Δεν κόβεται. Όποιος βλέπει μειωμένα τα εισοδήματά του μπορεί να είναι η παρακράτηση φόρου ή οτιδήποτε, αλλά δεν είναι η σύνταξη. Και αυτό μέλει να αποδειχθεί. Εκεί που περιοδεύω σε όλη την επικράτεια και πρόσφατα πει Σαββατοκύριακο και την Παρασκευή διέτρεξα πολλούς νομούς, έρχονται άνθρωποι και μου λένε εμείς βλέπουμε, παρακολουθούμε τη σύνταξή μας και είναι έτσι που τα λέτε. Θα δούμε και όλες τις περιπτώσεις που ισχυρίζονται ότι κόπηκε η σύνταξή τους ενώ ήταν κάτω από 1.000 ευρώ ή 1.300 ευρώ. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι όλα πρέπει να ρυθμιστούν. Έχουμε υποσχεθεί ένα πράγμα, το εκτελούμε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι ό,τι αδικίες έχουν γίνει πρέπει να διορθωθούν. Να πω όμως δύο πράγματα για το ΚΕΑ πριν τελειώσουμε σε αυτό το τομέα, γιατί θέλω να πω και τα άλλα. Ναι, έχουμε τρία λεπτά μέχρι το διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε. Ναι. Οπότε, λοιπόν, ακούστε με. Καινοτομία λοιπόν του ΚΕΑ είναι ότι οι άνθρωποι διαπιστώνουν την πτώση τους στην ακραία φτώχεια τους 6 τελευταίους μήνες. Αυτό είναι η καινοτομία του προγράμματος. Καινοτομία δεύτερη του προγράμματος είναι ότι εφόσον αυτά που δηλώνεις είναι σωστά, τι θα πει σωστά, το ΚΕΑ είναι συνεδεμένο με νόμους που περάσαμε ευθέως με το τάξης. Είναι με όλα τα ταμεία, με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και με όλα τα επιδοματικά ταμεία του κράτους. Όταν λες οτιδήποτε λοιπόν δηλώνεις, σου βγάζει αμέσως αν είσαι εντάξει σε κάθε ερώτηση, σε κάθε στοιχείο. Στο τέλος δηλαδή, της ίδιας της υποβολής αίτησης σου απαντάει. Είσαι δικαιούχος, δεν χρειάζεται να περιμένεις ή πρέπει να μας φέρεις ακόμη αυτά τα χαρτιά. Τότε πρέπει να πας στο Δήμο και να φέρνεις τα χαρτιά. Αυτό νομίζουμε ότι είναι μία πρόοδος ώστε να μην μένουν και οι άνθρωποι σε αγωνία για πότε θα αν είναι ή δεν είναι δικαιούχοι του ΚΕΑ. Τώρα, 330 εκατομμύρια δίνουμε φέτος για το ΚΕΑ και για την επέκταση της ανθρωπιστικής κρίσης. Των προγραμμάτων της ανθρωπιστικής κρίσης. 330, όταν πέρυσι ήταν 100. Είναι τα περιβόητα 99 εκατομμύρια που ανακούσατε πόσες φορές με λιδωρήσαν. Εμείς δώσαμε τα 500, εσύ έδωσε τα 99. Η προηγούμενη κυβέρνηση έδωσε και από το πρωτογενές πλεώνασμα, κύριε Φωτίου. Αυτό λέω λοιπόν, ότι αυτή η κυβέρνηση επίσης από το πρωτογενές πλεώνασμα που τώρα δίνει τα 330, τρεις φορές περισσότερο από πέρυσι, με πρόγραμμα που δεν είναι άπαξ. Δώσαμε στραγάλια μία φορά και με αδιαφανείς διαδικασίες.
Με ποιες διαδικασίες τα πήραν? Εδώ ανοίγουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για το πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης, για το ΤΕΒΑ, για όλο τον πληθυσμό. Κανείς δεν παίρνει ένα πράγμα χωρίς να έχει πιστοποιηθεί ότι έχει όλα αυτά τα κριτήρια. Mm-hmm. Λοιπόν, κυρία Φωτίου. Και δεύτερον, δεν τους αφήνουμε στο δρόμο. Δώσαμε μία φορά και μετά ξεχάσαμε. Έχετε πάντως και προγράμματα σε συνεργασία και με ΜΚΟ και με ιδρύματα και με ένα σωρό άλλους φορείς. Ναι. Δηλαδή βρίσκεται λεφτά και από αλλού. Κάτι που για την αριστερά είναι λίγο περίεργο. Ιδίως από δωρές. Ήταν λίγο αλλεργική σε όλα αυτά. Εσείς έτσι το κάνετε παρόλα ακούστε αυτά. Να δείτε. Η αριστερά ήταν και είναι αλλεργική σε οτιδήποτε γίνεται χωρίς την ηγεμονία, την επίβλεψη και την, πώς να πω, και το συντονισμό του κράτους. Εάν δηλαδή πράγματι, εσείς κυρία Κατσέμη, επειδή είστε φιλάνθρωπος, μπορείτε να πάρετε 10.000 μαθητές και να δώσετε πρωινά, μπράβο σας, καλά κάνετε, αλλά εμείς, όταν ο γνωστός Γρηγόρης, ελληνική επιχείρηση, και δεν πάω να το λέω, ήρθε και μας είπε, εμάς μας αρέσει η δουλειά που κάνετε, να σας βοηθήσουμε. Πήγαμε τότε και του είπαμε, μπορείς να κάνεις πρωινά για τα παιδιά? Είπε ναι, μπορώ. Τι κάναμε, ξέρετε? Πρώτον κάναμε σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για να μας σχεδιάσει το πρωινό. Με αμέσως μετά, δεν έπρεπε να είναι με ζύμες το ένα το άλλο, γιατί τα παιδιά είναι παχύσαρκα εκτός των άλλων, εκτός που είμαστε και πρώτοι στην παιδική φτώχεια. Αμέσως μετά πήγαμε στα σχολεία που δεν είχαν κηλικείο. Κάναμε έρευνα με το Υπουργείο Παιδείας. Αρχίσαμε να δουλεύουμε με το Υπουργείο Παιδείας. Ξέρετε γιατί όποιο σχολείο δεν έχει κηλικείο καταλαβαίνετε τη φτώχεια. Άρα προτεραιοποιήσαμε τα σχολεία. Δεν πήγαμε τυχαία. Και τρίτον βεβαίως, πήραμε ομόφωνες αποφάσεις όπου πήγαμε από το Σύλλογο Γονέων και το Σύλλογο Δασκάλων. Δηλαδή βάλαμε τους νόμους. Mm-hmm. Και από εκεί και ύστερα, εκεί μέσα, ο Γρηγόρης προσέφερε μαζί με ένα κονσόρτσιουμ ελληνικών επιχειρήσεων 11.000 πρωινά. 11.000 πρωινά τη μέρα. Κάθε μέρα. Μας. Λοιπόν, εγώ... Δεν είσαστε ενάντια στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Εγώ δεν είμαι ενάντια, προσέξτε με. Εγώ δεν είμαι ενάντια όταν μια επιχείρηση, αναγνωρίζοντας το κομμάτι της κοινωνικής ευθύνης και τα λοιπά, έρχεται να συμβάλλει στο κράτος. Είμαι ενάντια όταν μόνη της διαφημίζεται ή αρχίζει και μάλιστα παίρνει και κάνει πράγματα. Το ίδιο έκαναμε και στο λεωφορείο για τους άστεγους. Θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Χάνα.